Χαμένα φράνια, πίνακες, ηχεία, υπολογιστές, όργανα φυσικής χημίας, ακόμη και παράθυρα έχουν καταστραφεί μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο 5ο λύκειο της Πάτρας πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Αυτό που παρατηρείτε εδώ πέρα είναι μια ενέργεια που έχει γίνει, που είναι πραγματικά μη αναμενόμενη, αλλά δεν έχει κάποιο, δεν φαίνεται ούτε από τα συνθήματα ούτε από αυτά που έχουν καταστραφεί εδώ πέρα ότι έχει κάποιο συγκεκριμένη αναφορά σε κάποια ομάδα ούτε σε κάποιο ρευαστισμό. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να δεν. Δεν βρήκατε κάποιο σύνθημα, κάποια γραφή? Όχι, δεν φαίνεται κάτι που να παραπέμπει ούτε απέναντι σε πολιτικές, ούτε απέναντι σε λειτουργίες του σχολείου, ούτε τίποτα. Είναι τελείως άσχετα τα μηνύματα που έχουν γραφτεί. Χθες γύρω στα μεσάνυχτα με πληροφόρησαν κάποιοι συνάδελφοι ότι το συγκρότημα στη Μαρούδα έχει πιάσει φωτιά και έχει επέμβει η πυροσβεστική. Σήμερα το πρωί που ήρθαμε με το διευθυντή του σχολείου και με του άλλου συναδέλφου, είδαμε την κατάσταση. Είναι μια περίπτωση η οποία δεν δικαιολογείται. Σε εμπρισμό, οφείλεται η φωτιά που προκλήθηκε αργά το βράδυ τη Κυριακή στο 5ο Λύκειο τη Πάτρα στην περιοχή Μαρούδα. Σύμφωνα με πληροφορίε, στο ισόγειο του σχολικού συγκροτήματο βρέθηκαν δύο μικρέ αυτοσχέδιε Μολότοφ, ενώ διαπιστώθηκαν διαρρήξει σε τρει αίθουσε. Έγιναν όλε οι απαραίτητε ενέργειε. Ο διευθυντή του σχολείου είναι στην αστυνομία, έχει έρθει σήμανση. Τα πάντα που έπρεπε να γίνουν έχουν γίνει αυτή τη στιγμή και διερευνάται το θέμα από αυτούς που μπορούν να το διερευνήσουν. Οι μαθητές έχουν αποκλειστεί από αυτό τον όροφο, έτσι. Σε αυτή τη μικρή αποθήκη βρισκόταν ηλεκτρολογικός, μηχανολογικός εξοπλισμός, αλλά ακόμη και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Μετά το πέρασμα της φωτιάς, τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Οι μαθητές δεν μπορούν να κυκλοφορούν εδώ λόγω της σήμανσης. Είναι αυτονόητο. Δεν είναι θέμα. Θεωρώ, ναι, θα μπει σε λειτουργία το σχολείο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Απλώς χρειάζεται κάποιος χρόνος οι υπεύθυνοι αστυνομικοί να μπορούν να πάρουν ό,τι στοιχεία χρειάζονται. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί ερευνούν την υπόθεση, ενώ αξιολογούνται και συνθήματα που οι διαρρήκτες και εμπριστές έγραψαν στους τοίχους του σχολικού συγκροτήματος. Στο σχολείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας Γιώργος Αφράτης. Πρέπει και η δημοτική αρχή να λάβει κάποια μέτρα, γιατί στο συγκρότημα αυτό κάτι πατάνε και έχουν δημιουργηθεί παρόμοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει φύλαξη, λέτε? Όχι, δεν υπάρχει φύλαξη. Εντάξει, το πρόβλημα είναι γενικό σε όλη την Πάτρα. Ειδικά στο συγκρότημα αυτό έχουν γίνει πάρα πολύ βανδαλισμοί τα τελευταία χρόνια που είμαι και εγώ εδώ πέρα καθηγητής. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το βράδυ της Κυριακής, ενώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν και άνδρες της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό συγκρότημα, ακούστηκαν ακόμη και εκρήξεις. Θα μπει σε λειτουργία το σχολείο. Εκτός από ένα κομμάτι που φαίνεται να έχει καεί, όλα τα υπόλοιπα μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν και από 4 περίπου χρόνια είχε προκληθεί ξανά φωτιά στο σχολείο, το οποίο φαίνεται πως αποτελεί εύκολο στόχο.